Του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 576. Είναι από το βιβλίο Ψαλμοί και Ψαλμός Ρο Κάπα Σίγμα, 126 Ψαλμός. Ψαλμός 126 από τη σελίδα 576. Ψαλμός 126, σελίς 576. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Ιών, ήμεθα ως η ονειρευόμενη. Τότε ενεπλίστη το σώμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος, μεγαλεία έκαμε ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλίστη μεν χαράς. Επίστρεψον, Κύριε, τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο, εισπύροντες με τα δακρύων εν αγαλιάσει θέλουσι θερίσι. Ως της εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Αμήν. Ο Απόστολος Πέτρος μας ενισχύει, μας προτρέπει, μας οδηγεί λέγοντας να έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάνουμε πολύ καλά να προσέχουμε σαν λίχνο φέγοντα σε ένα σκοτεινό τόπο. Μέσα στον κόσμο αυτό τα πάντα είναι ένας σκοτεινός τόπος, στον οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια, δεν μπορεί να εκλέξει και δεν μπορεί να απορρίψει αν δεν έχει σαν λίχνο φέγοντα σε σκοτεινό τόπο το Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως τον προφητικό Λόγο του Θεού, γνωρίζοντας ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής δεν έγινε εξιδίας του προφητεύοντος πρωτοβουλίας ή διασαφήσεως, ούτε ήλθε ποτέ προφητεία διαθελήματος Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν προφήτευσε αυτό που ήθελε και επειδή αυτός ήθελε, αλλά μόνο υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μάλιστα, ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κήρυγμά του αναφέρει για τον Δαβίδ ότι επειδή ήταν προφήτης, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το Άδη, ούτε η σάρξ αυτού είδε διαφθορά, αν και ο λόγος του αναφερόταν σε πρώτο πρόσωπο, μιλούσε δηλαδή για τον εαυτό του. Όμως δεν μιλούσε αυτός, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική, τη λογική του προφητικού λόγου και της διασαφήσεως των πάντων υπό του Πνεύματος του Αγίου, θα διαβάσουμε σήμερα τον ψαλμό αυτό, τον οποίον κατά πάσα πιθανότητα ο Δαβίδ έγραψε ή εν πάση περιπτώσει κάποιος ψαλμωδός, γιατί δεν είναι γραμμένο ποιος έχει γράψει αυτόν τον ψαλμό. Ο ψαλμωδός λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου προφητικά λέγει: «Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Ιών, ήμεθα ως η ανηρευόμενη». Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χρόνος επιστροφής των εχμαλώτων της Ιών και στην Σιών, προσδιορισμένος από το Πνεύμα το Άγιο επακριβώς χρόνος επιστροφής. Παραδείγματος χάρη, 70 χρόνια μετά την εχμαλωσία του λαού Ισραήλ προεφήτευσε ο Κύριος ότι θα επιστρέψει ο λαός Ισραήλ στη γη Ισραήλ. Πράγματι εχμαλωτίστηκε ο λαός Ισραήλ από τους Χαλδαίους και μάλιστα από τον βασιλιά Ναβουγοδονόσορα, και αμέσως μετά την καταστροφή της Βαβυλώνος και των Χαλδαίων, όταν κυρίαρχοι και κοσμοκράτορες
στη γη έγιναν οι Πέρσες και οι Μίδοι, ο Θεός ξεσήκωσε τον Κύρο και δια του Κύρου επέστρεψε το λαό Ισραήλ ακριβώς τον καιρό τον προσδιορισμένο από τον Θεό, 70 χρόνια μετά την αιχμαλωσία, όταν δηλαδή ήταν και έφτασε ο καιρός της επιστροφής, ο προσδιορισμένος από τον Θεό. Και άλλες φορές ο Θεός έχει προσδιορίσει χρόνους επιστροφής, όπως παραδείγματος χάρη το 1948, όταν δηλαδή έληξε η κατάρα του λαού Ισραήλ, όπως την εξεζήτησαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, όταν καταδίκασαν τον Χριστό λέγοντας το αίμα αυτού σε μας και στα παιδιά μας. Όταν καταστράφηκαν οι Ναζί, ο Χίτλερ, οι Γερμανοί που κατετρόπωσαν και καταβασάνισαν το λαό Ισραήλ, ήλθε ο καιρός της επιστροφής του λαού Ισραήλ και πράγματι δημιουργήθηκε ένα κράτος το 1948 με 800.000 ανθρώπους ανάμεσα σε πάρα πολλά εκατομμύρια Αράβων, που όπως έλεγαν οι άνθρωποι, αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό. Και μάλιστα, και συγχωρέστε με γι' αυτό, χρησιμοποιούσαν μία έκφραση: οι Ισραηλίτες αν φτύσουν μόνο θα πνίξουν τους Ισραηλίτες. Οι Άραβες, συγγνώμη, αν φτύσουν μόνο θα πνίξουν τους Ισραηλίτες. Αλλά όμως έγινε, γιατί ήταν ο καιρός, ο προσδιορισμένος από το Θεό, της επιστροφής του λαού Ισραήλ, και όταν φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, τα αδύνατα σε κάθε νου και σκέψη ανθρώπινη, ο Θεός είναι δυνατός να τα εκπληρώσει, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πλήρωμα του χρόνου, μια άλλη επιστροφή, η οποία θα είναι και η τελευταία για την Εκκλησία του Χριστού. Μια άλλη επιστροφή μοναδική, η επιστροφή τον καιρό της οψίμου βροχής, όταν ο Θεός θα προσκαλέσει όλους τους ανθρώπους στη γη με το κήρυγμα, όπως λέγει η Γραφή, τούτου του Ευαγγελίου. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, σήμερα κηρύττονται πολλά Ευαγγέλια, αν και ο Κύριος μας μέσα από το Λόγο Του μας βεβαιώνει ότι όποιος κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο ας είναι ανάθεμα, όμως σήμερα κηρύττονται πολλά Ευαγγέλια με προσμίξεις από παραδόσεις και με προσμίξεις από φιλοσοφίες, σοφίες, γνώσεις, γνώμες, απόψεις ανθρώπινες. Όμως ο Κύριος είπε ότι τούτο το Ευαγγέλιο της αληθείας, το αψευδές και το θεόπνευστο, θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία πάντων των ανθρώπων, αλλά και προς σωτηρία όσων θελήσουν και εξητήσουν το όνομα του Χριστού, και ύστερα θα έρθει το τέλος. Προφητικά λοιπόν ο ψαλμοδός προφητεύει για κάθε επιστροφή, ιδιαιτέρως δε για την τελευταία επιστροφή, την επιστροφή του οψίμου βροχής. Όταν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους, ήμεθα ως οι ενηρευόμενοι, γιατί ποτέ δεν φανταζόμαστε, όπως καμία επιστροφή που έλαβε χώρα προσδιορισμένη από το Θεό μέσα στο Λόγο Του, δεν μπορούσε να γίνει καταληπτή ούτε στην πιο ισχυρή φαντασία ανθρώπινη ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Ποιος μπορούσε να φανταστεί 70 χρόνια μετά την εχμαλωσία τους και την εξορία τους, δικαίως εξορισμένοι
μετά την εξορία τους και την εχμαλωσία τους, εχμάλωτοι δούλοι, ότι θα μπορούσαν ποτέ να επιστρέψουν στη γη Ισραήλ. Και όμως ο Κύριος το έκανε, εγείροντας τον Κύρο, τον βασιλιά της Περσίας. Ποιος μπορούσε να φανταστεί, να πιστέψει, να διανοηθεί ότι μετά από 2.000 χρόνια περίπου θα δημιουργεί το ξανά το κράτος του Ισραήλ και ο λαός Ισραήλ θα επέστρεφε, ο λιγοστός αυτός λαός, και όχι μόνο τούτο, αλλά θα επέστρεφε και ένδοξα και θα γινόταν και μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί και ποιος μπορεί να φανταστεί μέσα σε αυτό τον κόσμο της αμαρτίας, της ανομίας, της παράβασης, του ψεύδους, της πλάνης πανταχού σε κάθε γωνιά και σε κάθε μέρος της γης. Όταν η αμαρτία τίνει να φτάσει στο πλήρες, ότι ο Θεός θα κάνει την πρώτη τελευταία επιστροφή Του, γιατί θα υπάρξει η τελευταία επιστροφή μέσα στην εφταετία και πάλι προσδιορισμένη από το Θεό. Θα κάνει την ένδοξη επιστροφή της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία την οποία θα παραλάβει ο Χριστός θα είναι ένδοξη, Αγία, αμόμητος, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Θα είναι η νύμφη, και καθώς είναι γεγραμμένο η γυνή είναι η δόξα του ανδρός, θα είναι η ένδοξη Εκκλησία, η δόξα του Ιησού Χριστού. Ότε λοιπόν ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους, της Ιών ήμεθα ως ιονειρευόμενη. Οι εχμαλώτοι είναι δικαίως αλλά και αδίκως εχμαλωτισθέντες. Όλους τους εχμαλώτους θα επαναφέρει ο Κύριος. Τότε ενεπλήσει το στόμα ημών υπογέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε όλα τα έθνη έλεγον, και εμείς προφητικά λέμε, θα λένε, μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος. Αλλά και εμείς θα λέμε, μεγαλεία έκαμε δι' ημάς ο Κύριος, γεμάτη από χαρά. Και τώρα ερχόμαστε στην προτροπή, την προφητική του Λόγου του Θεού, στην προσευχή και στις προϋποθέσεις. Γιατί πάντοτε για να ενεργήσει ο Θεός και να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις Του, θέτει προϋποθέσεις, δηλαδή νόμους πνευματικούς που πρέπει να υπάρξουν για να δημιουργήσει ο Θεός την επιστροφή μεγαλειώδη και ένδοξη. Προσευχή. Επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών ως τους χυμάρους εν τον νότο. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να δούμε την έννοια της προσευχής έτσι πως τη βλέπουμε εμείς, αλλά έτσι πως μας την επιπλέον και έτσι όπως μας την αποκαλύπτει ο Θεός. Ας πάμε λοιπόν Σαμουήλ Β, στη σελίδα 322, στο κεφάλαιο 22 και το εδάφιο 7. Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΚΒ, εδάφιο 7, κεφάλαιο 22, εδάφιο 7. Πάλι προσεύχεται ο Δαβίδ προφητικά με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, ενθυμούμενος τη ζωή του βεβαίως, και λέγει «Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς το Θεό μου εβόησα και ήκουσε τις φωνής μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθεν εις τα ότα μου. Προσευχήθηκα, στη στενοχώρια μου προς το Θεό μου έκραξα και αυτός άκουσε τις φωνής μου
εκ του ναού του ουρανού αυτού και η κραυγή μου ήλθε στα ότα αυτού και τότε. Και από εδώ και στο εξής, αδελφοί, θα κάνει μία περιγραφή ο Δαβίδ με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Μία περιγραφή που όσο και αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού θα δούμε ότι δεν έχει υπάρξει. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν βλέπουν οι άνθρωποι ότι έχει υπάρξει. Αλλά ο Δαβίδ προφητικά και με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου βλέπει τον πνευματικό κόσμο, την πνευματική μάχη, τις πνευματικές ενέργειες του Θεού εις απάντηση της προσευχής του δούλου του, του Δαβίδ, ο οποίος δεν ήταν ο τέλειος, αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό, ειλικρινής, με καρδιά κατά την καρδία του Θεού, προσδιορισμένος, εκλεγμένος δούλος του Θεού και πάντοτε στάθηκε πιστός στο λόγο του. Θα δούμε και τις προϋποθέσεις του. Να δούμε όμως τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο όταν προσεύχεται ο Δαβίδ. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Όταν προσεύχεται ο δούλος του Θεού εις τον οποίον ευαρεστείται ο Θεός, τι γίνεται πίσω από αυτά τα όρια τα φυσικά τα οποία ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται. Και μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας αποκαλύψει. Τότε, λέει ο Δαβίδ, δια Πνεύματος Αγίου, και διαβάζω χωρίς σχόλια, γι' αυτό σας παρακαλώ με προσοχή να ακούμε και αν είναι δυνατόν και να διαβάζουμε. Τότε εσαλεύθη. Πότε, επαναλαμβάνω, όταν προσευχήθηκε ο δούλος του Θεού. Τότε εσαλεύθηκε, έντρομος έγινε η γη. Τα θεμέλια του ουρανού εταράχθησαν και εσαλεύθησαν, διότι οργίστηκε ο Θεός. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων του Θεού και πήρ κατατρόγων εκ του στόματος του Θεού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επέταξε και εφάνει επί πτερήγων ανέμων και έθεσε σκηνήν περίξ αυτού το σκότος. Είδα τα ζωφερά νέφη πυκνά των αέρων, άνθρακες πυρός εξεκάφθησαν εκ της λάμψεως της έμπροσθεν του Θεού. Ευρόντισεν ο Κύριος εξ ουρανού και ο ύψιστος έδωκε την φωνήν αυτού και απέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς αστραπάς και συνετάραξε τους εχθρούς του Δαβίδ και φάνησαν οι πυθμένες της θαλάσσης και ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια της γης εις την επιτίμηση του Κυρίου από του φυσήματος του πνεύματος των μικτήρων αυτού. Εξαπέστειλεν εξ ύψους, με έλαβε, λέγει ο Δαβίδ, με ήλκησεν εξ υδάτων πολλών, με ελευθέρωσε εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Με πρόφθασαν εν τη ημέρα της θλίψεως, με πρόφθασε ο Κύριος εν τη ημέρα της θλίψεώς μου. Ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και με εξήγαγε εις ευρυχωρίαν, με ελευθέρωσε διότι ευδόκησεν εις εμέ. Μεγαλεία. Όχι μόνο αυτά που σαν αποτέλεσμα βλέπουμε, αλλά μεγαλεία κάνει ο Θεός πίσω από τις κουρτίνες του φυσικού κόσμου που καλύπτουν την όρασή μας, μέσα στον πνευματικό κόσμο, μέσα στον ουράνιο αιώνιο υψώνεται ένας Θεός που είναι πραγματικά παντοδύναμος, που είναι πραγματικά παντοκράτορας, που είναι πραγματικά ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Θεός σου στον οποίο απευθύνεσαι όταν προσεύχεσαι και αυτός είναι ο Θεός σου ο οποίος εξεγείρεται με όλες τις δυνάμεις εις υπεράσπισήν σου ιδιαιτέρως τον καιρό της επιστροφής τον προσδιορισμένο από αυτόν που ζητάει προσευχή
Πάντοτε ο Δανιήλ προσήφχε το τότε. Πάντοτε προσήφχονται οι Ισραηλίτες για την επιστροφή τους. Και τώρα μας προτρέπει ο Θεός και θέλω να πάμε και πάλι αδελφοί για να δούμε τα μυστήρια του πνευματικού κόσμου, τα οποία δεν έρχονται εις αντίληψη ημών αν ο Θεός δεν μας τα αποκαλύψει με τον προφητικό του λόγο και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να πάμε λοιπόν στο Ζαχαρία, στον προφήτη και στο 10ο κεφάλαιο στη σελίδα 838. Σελίδα 838, Ζαχαρίας 10 κεφάλαιο. Ζητείτε παρά του Κυρίου η ετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Υπάρχει λοιπόν ο χρόνος της επιστροφής, τον καιρό της οψίμου βροχής, που ο Θεός έχει προσδιορίσει να κάνει τα μεγαλεία Του, τα τεράστια Του και τα ένδοξα για τα οποία προφητικά ο Δαβίδ προειδών το τέλος των αιώνων λέγει: «Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους εις Σιών και τους δικαίους και τους αδίκως εχμαλωτισθέντας, είμαστε σαν ονειρευόμενοι και όλα τα έθνη έλεγαν μεγαλεία έκαμε δι' αυτούς ο Κύριος και όλοι εμείς λέγαμε μεγαλεία έκαμε δι' μας ο Κύριος». Όμως προσευχή «Επίστρεψον Κύριε όλους τους εχμαλώτους της Σιών», όλους τους εχμαλώτους της Σιών. Πώς? «Ως χυμάρους εν τον νότο», δηλαδή ποτέ ο χύμαρος δεν αφρίζει και δεν κατεβαίνει με δύναμη εάν δεν έχει προηγηθεί ο ιετός, ο φυσικός. Και ποτέ δεν θα έλθει η επιστροφή σαν χύμαρος μέσα στην οικουμένη αυτή αν δεν προηγηθεί η προσευχή για ιετό, αν δεν έλθει ο ιετός. Ζητείτε λοιπόν ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής και με τα πάσης βεβαιότητος ο Κύριος θα κάνει αστραπές, βροντές, και θα δώσει βροχές όμβρου, θα δώσει βροχές ουράνιες, αιώνιες σε κάθε έναν που προσεύχεται σαν το Δαβίδ και απευθύνεται με πίστη, με επίγνωση στον παντοδύναμο Θεό, όχι σε μια εικονίτσα, σε μια κουκλίτσα, σε ένα γαλματάκι, σε μια φάτνη, σε έναν άγιο άνθρωπο του Θεού, σε έναν παππού με ασπραγένια τον οποίον αποκαλεί Θεό και σε ένα νεαρούλι κίτρινο εξανθούλι με μουστάκι και λέγει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Όχι, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, που όταν προσεύχεσαι σε Αυτόν κλείνει τους ουρανούς για να κατέβει και να δοξάσει το όνομά Του το Άγιο. Ένας είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, μπροστά στον οποίον θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει Αυτόν ότι είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, στον οποίον ο προφητικός λόγος μας αποκαλύπτει ότι κάθε ένας από μας, όταν προσκυνήσει Αυτόν, όταν επικαλεστεί Αυτόν, όταν προσευχηθεί σε Αυτόν, τότε θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Τώρα που είναι ο καιρός της οψίμου βροχής, τώρα που είναι ο καιρός της επιστροφής, και σε κάθε έναν στον χωράφι του θα εκφύει βοτάνι, καρπό, καρπό πολύ, και ο καρπός του θα μένει εις δόξαν του ονόματός του του Αγίου. Ένας είναι ο Κύριος, δεν υπάρχουν Κύριοι πολλοί, δεν υπάρχουν Θεοί πολλοί, δεν υπάρχουν Χριστούλιδες πολλοί. Ένα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει κάθε έναν που το πιστεύει. Ένας είναι ο Λόγος του Θεού, ζει ο Χριστός, αλληλούια. Επίστρεψον λοιπόν
για να έλθουν οι εχμάλωτοι όπως οι χήμαροι κατεβαίνουν στο νότο μετά από τον ιετό που ο Θεός δίνει εντολή, γιατί δεν υπάρχουν ματαιότητες εθνών που να δίνουν βροχή, δεν υπάρχουν θρησκείες που να δίνουν βροχή, δεν υπάρχουν θεοί μέσα στα έθνη που να δίνουν βροχή. Δεν υπάρχουν ουρανοί που να κάνουν ιετό αν δεν διατάξει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλληλούια! Μόνο όταν διατάξει ο Κύριος των δυνάμεων θα ανοιχθούν οι καταράκτες του ουρανού και θα εκχέεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου προς σωτηρία και επιστροφή. Όμως, προϋπόθεσης, μόνο οι σπήροντες μεταδακρύων θα θερήσουνε ένα γαλιάσι. Και μόνο όποιος εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων θα επιστρέψει ένα γαλιάσι βαστάζων τα χειρόβολα. Ναι, αδερφοί αγαπητοί, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι απαραίτητη. Ο Λόγος του Θεού και η αλήθεια του Θεού είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η καλύτερα οδός την οποία φανερώνει ο Λόγος του Θεού, η αγάπη. Γιατί μόνο όταν προσεύχεσαι με αγάπη συντρίβεται η καρδιά σου και τρέχουν τα μάτια σου δάκρυα. Μόνο όταν αγαπάς και καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι συμπατριώτες μας, όλοι οι οικουμένοι Ανατολή και Δύση χάνονται και είναι πλησίον της απώλειας. Ο Θεός όμως έστειλε τον Χριστό για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Και για τους δολολάτρες και για τους πλανημένους και για τους δικαίους εχμαλωτιστέντες και για τους αδίκως εχμαλωτιστέντες. Και ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε οικογένεια που να έχει πίστη στο Λόγο του Θεού, που να έχει εξήτηση Πνεύματος Αγίου, που να έχει δύναμη δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ιδιαιτέρως που να έχει την αγάπη του Θεού εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου, σαν το Δαβίδ, έναν άνθρωπο ταπεινό σαν το Δαβίδ. Και ας δούμε ποια ήταν τα χαρακτηριστικά για τα οποία προφητικά και πάλι ο Λόγος του Θεού μιλάει για το Δαβίδ, ώστε ενήργησε απίστευτα στον πνευματικό κόσμο ο Θεός εις απάντηση της προσευχής του. Είναι μήνυμα από τον ουρανό, αδερφοί. Μπορείς, αδερφέ μου, να ξεσηκώσεις όλο τον ουρανό με την προσευχή σου. Δεν ήταν καλύτερος από σένα ο Δαβίδ, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι ο μικρότερος, στη Βασιλεία των Ουρανών, χριστιανός είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε Άγιο άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, τότε ας συνειδητοποιήσουμε τις δυνάμεις που είναι έτοιμες, επειδή είναι ο καιρός ο τελευταίος, να αφαιθούνε εις απάντησην της προσευχής σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, με τις προϋποθέσεις. Πάλι σελίδα 322, πάλι Σαμουήλ Β, και πάλι θα διαβάσω χωρίς σχόλια τις προϋποθέσεις που ο ίδιος ο Δαβίδ ομολογεί πάντοτε δια Πνεύματος Αγίου, εδάφιο 27, συγγνώμη 21, διαβάζω από το 20. Και εξήγαγε με ο Κύριος εις ευρυχωρία, ηλευθέρωσέ με διότι ευδόκησε εις εμέ.
Αντάμιψε με ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου. Πρώτον, κατά την καθαρότητα των χειρών μου ανταπέδωκενήσε με. Δεύτερον, τρίτον, διότι εφύλαξα τα σωδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκλίνας από του Θεού μου. Το επόμενο, διότι πάσε κρίσεις αυτού ήσαν εμπροσθέν μου και από των διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην και εστάθην άμεμπτος προς αυτόν και εφυλάχθην από τις ανομίας μου και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητά μου έμπροσθεν των οφθαλμών μου. Ο Θεός είναι αγαθός, κάνει χάρη, αλλά είναι και δίκαιος και θέλει τη δικαιοσύνη σου, την καθαρότητά σου, τον αγιασμό σου. Η Εκκλησία Αγία Αμόμητος, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο Χριστός, και ο αγιασμός δεν υπάρχει παρά μόνο μέσα στην απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου, μέσα στην αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και μέσα στην εξήτηση της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.